from a town where most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job, but they don't even like it. I won't be put in a box. Nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop. Cause I do what I want and just know I don't stop. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα νέο vlog σε απλά μυστικά. Είχα πει ότι θα προσπαθήσω να βγαίνω συνέχεια πιο πολλά vlog και εφόσον σήμερα είχα λίγο χρόνο, είπα να τραβήξω ένα τέτοιο vlogάκι στα γρήγορα. Αρχικά να δούμε σήμερα τι ατμίζουμε. Σήμερα ατμίζουμε Skyline κλόνο από την Copper Vape. Μου τον έθεσε ο Αλέξης για να το δοκιμάσω. Μέχρι στιγμής δεν έχω μείνει ευχαριστημένος και θα σε εξηγήσω αμέσως το λόγο. Το στήσιμο που έχω μέσα είναι Canthal 40, οι 4-5 σπήρες, το θυμηθήκα, 5 σπήρες σε 2,5 πυρήνα ανοιχτές. Δοκιμάζω μέσα Fiber Freaks Original το νούμερο 2. Από το βαμβάκι έμεινα φουλ ευχαριστημένος. Αλλά αυτό από τον ατμοποιητή που δεν έχω μείνει ακόμα ευχαριστημένος είναι ότι με HiVG έχω φάει καμένο κάνα δύο φορές. Υγράκι μέσα που κάνουμε. Το είχα δείξει και στο προηγούμενο vlog, το είχα φτιάξει. Έχουν περάσει κοντά στις 2-2,5 εβδομάδες από τότε που γύρισα το προηγούμενο vlog. Μήλο, μπανάνα, βανίλια. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ξεκάθαρα την μπανάνα και στο τέλος σου μένει βανίλια. Μήλο μάλλον έπρεπε λίγο παραπάνω. Έχω φτιάξει και ένα Fruit Loops 60-40, όχι HiVG. Το έχω αφήσει να οριμάσει και σε κανένα δυο μερούλες θα το δοκιμάσω. Να δούμε τότε μπας και μου αλλάξει η γνώμη ο Skyline, Σαρδάμ. Ξεκίνησα από την αρχή με τα Σαρδάμ. Αν και από άλλους που έχουν δοκιμάσει τον κλόνο έχουν πει ότι και με HiVG τους έπαιζε πάρα πολύ καλά. Τώρα δεν ξέρω, θα δω. Όταν λέω HiVG είναι μόνο γλυκερίνη μέσα. Το μπουστεράκι ήταν 50-50. Επίσης, ατμίζουμε Mage GTA από Coilar, τη γνωστή σταθερή αξία για μένα. Gummy Bear Watermelon VMV, που προσωπικά για μένα είναι το καλύτερο της σειράς, για μένα προσωπικά, για τα δικά μου τα γούστα. Καφεδάκι. Το στήσιμο εδώ μέσα, ξεκίνησα να δοκιμάζω SS Coils. Το συγκεκριμένο είναι Tiger SS Coil Spaced, 4 σπήρες. Δεν θυμάμαι πόσες σπήρες είχε κανονικά γιατί είναι έτοιμα coils. Απλά εγώ τα ανοίγω, το βάζω το coil πάνω στο κατσαβίδι, το τραβάω από το ένα το lead για να ανοίξει το σύρμα και να το στρίψω εγώ όπως θέλω στον πυρήνα που θέλω. Το έκανα spaced, 4 σπήρες νομίζω ήταν 6, 4 σπήρες σε 2,5 πυρήνα βγήκε 0,3 ακριβώς και παίζω 35 W. Αυτό που θέλω να δείτε είναι ότι και σε bypass που το έπαιξα, δείτε, παίρνει αμέσως. Γι' αυτό άμα θέλετε να παίξετε με μηχανικά και το φοβάστε, αυτό που έχω πει και άλλες φορές, παίξτε σε bypass, είναι περίπου το ίδιο και βλέπετε και τη στάθμη της μπαταρίας σας. Δοκιμάστε το, όσοι θέλετε να παίξετε, δοκιμάστε bypass.
και μετά άλλο καθημερινό, που αυτό είναι full καθημερινό και στο γραφείο και όλα, Φόντι F2 από 8 cigar, το παίζω full τσιγαρίσια στις δύο τρύπες, το αφήνω. Εκεί μου αρέσει ο αέρας για mouth to lung τζούρες. Υγράκι blueberry cheesecake από American Stars. Γενικά αυτό το υγρό σε τσιγαρίσιο, όχι αυτό το υγρό γενικά, γενικά αυτό είναι το πρώτο υγρό που δοκίμασα από American Stars περίπου πριν 2 χρόνια παρά 2 μήνες. Το είχα δοκιμάσει στο Λέμο τότε, πολύ, μου είχε αρέσει πραγματικά πάρα πολύ. Γενικά αυτό που διαπίστωσα, γιατί έχω παίξει με αρκετά American Stars με 12 νικοτίνη σε τσιγαρίσιο, έκανα και ένα κουκουράκι. Γενικά η σειρά μου άρεσε σχεδόν όλη, εκτός από κάνα 2 υγρά που δεν είναι στο αγωνιστικό προφίλ το δικό μου. Αλλά γενικά σε τσιγαρίσιους ατμοποιητές παίζουν απίστευτα. Και ειδικά τώρα που βγάλανε και τα Mix Shot, που είναι να βγει 60 ml το υγρό και σου έχουν μέσα 30 ml άρωμα ρεωμένο σε PG, σε βάση PG, συμπληρώνεις από πάνω και 30 ml VG και φτιάξεις ένα υγράκι 50-50 στην νικοτίνη που θέλεις, εννοείται, και είσαι άρχοντας. Mix Shot ακόμα δεν έχω δοκιμάσει American Stars, αν και θέλω να πάρω και θέλω να πάρω αρκετά. Σίγουρα θέλω blueberry cheesecake, nutty buddy, honey hornet και milky moo. Αυτά τα 4 για μένα είναι τα κορυφαία. Εάν και έχω δοκιμάσει και τα καπνικά τη σειρά από American Stars, που επίσης με έχουν αφήσει πολύ ευχαριστημένο, βλέπουμε. Αρχικά θέλω αυτά τα 4. Ειδικά για αυτούς που παίζουν μόνο με τσιγαρίσκους, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι αθμιστές, η τιμή του στα Mix Shots είναι πολύ καλή, γιατί άμα σκεφτείς ότι θα συμπληρώσεις το μπουστεράκι σου και VG και θα το κάνεις 50-50, άμα θες να το κάνεις 50-50, μπορείς να το κάνεις 60 PG ή 40 VG. Δεν γίνεται η VG να είναι περισσότερη από το PG, από την PG, συγγνώμη, στα Mix Shot της American Stars. Ότι θα φτιάξετε ένα 60 μελό στην νικοτίνη που θέλετε και θα είστε μια χαρά, θα σας βγάλει αρκετό καιρό. Φανταστείτε με ένα το δεκάμελο της 12ης που κάνω και αρκετά μες τη μέρα, και δεν είναι ότι το έχω μόνο στο γραφείο ή στο σπίτι, και έξω παίζω αρκετά με το φόντι. Μου έβγαλε 4 μέρες, 5 μέρες, το δεκάμελο. Οπότε φανταστείτε το 60 μέλο πώς θα βγάλει. Μπορεί να σας βγάλει και κοντά στο μήνα, ανάλογα με αυτό που κάνετε. Ή και λίγο παραπάνω από μήνα. Απλά είμαι εγώ, συνήθως έχω 2 μαζί μου, ή άμα έχω ένα τανκάκι θα έχω μαζί και dripper, γιατί θέλω να αλλάζω γεύση. Έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη συγκεκριμένη σειρά, γενικά από τότε που ξεκίνησα να τη δοκιμάζω. Πάλι βλέπω διάφορα πράγματα, όπως επίσης κάτι άλλο. Είναι η προσωπική μου γνώμη, και γενικά ό,τι λέω είναι η προσωπική μου γνώμη, και μπορεί σε κάποιους να αρέσει, κάποιους να μην αρέσει. Όπως επίσης, ξέρω ότι αρκετά πράγματα χρειάζονται βελτίωση. Κάθε μέρα προσπαθώ να βελτιώνω και άλλα πράγματα για το κανάλι. Αλλά όταν βλέπω ότι ο άλλος έχει πατήσει σε κάποιο βίντεο dislike, κάτι δεν του άρεσε. Γι' αυτό θα μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ αυτός που πατάει το dislike να μου γράφει ένα σχόλιο από κάτω ή να στέλνει ένα μήνυμα στη σελίδα στο Facebook, το link είναι πάντα στην περιγραφή από κάθε βίντεο, και να μου πει: πάτησα dislike γιατί δεν μου άρεσε αυτό,
βελτίωσε αυτό. Εντάξει, ξεκάθαρα υπάρχουν και οι τύποι που... Πώς να το πω... Πάτησα dislike γιατί δεν μ' αρέσει η φάτσα σου. Ή δεν μ' αρέσει το άτμισμα. Δεν μ' αρέσει έτσι όπως τα δείχνει. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που τα παρουσιάζει. Οπότε να μου πει κάπως να το βελτιώσω. Αυτό πάνω σε αυτό το κομμάτι. Επίσης αυτό που βλέπω. Γενικά είχα πει ότι θέλω να ξεκινήσω και μια νέα σειρά στο κανάλι με DIY. Δεν θα την κάνω τη σειρά αυτή των βίντεο γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Και για να κάνω, το σκεφτόμουν ανά μία εβδομάδα, μία διαφορετική συνταγή ανεβαίνει ένα βίντεο. Αλλά επειδή γενικά για συνταγές και τέτοια, για να κάνω πολλές συνταγές πρέπει να υπάρχει και το ρευστικό οξύ, όπου δεν υπάρχει δυστυχώς, για να γίνει αυτό το project. Και επειδή δεν έχω τις κατάλληλες γνώσεις πάνω στο DIY, όπου τις κατάλληλες γνώσεις για μένα την έχουν τα άτομα που είναι στο group, που είναι οι διαχειριστές στο group Vape Alchemist, Vape Alchemist, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι πως τον είδη σωστά η λέξη. Link θα υπάρχει πάλι στην περιγραφή, όπως υπήρχε link και στο βίντεο παρουσίασης των VNV Premium Liquids, όπου εκεί μέσα, εκτός από τους διαχειριστές, συγγνώμη, υπάρχουν και άτομα που ξέρουν πάρα μα πάρα πολλά πράγματα για το DIY, που εγώ δυστυχώς δεν τα ξέρω. Εγώ ασχολούμαι με το DIY σε φάση ότι ή θα πάρω το άρωμα που θα έχει πολλά αρωματάκια μέσα, θα το ρίξω στη βάση μου σύμφωνα με το ποσοστό διάλυσης που μου λέει ο κατασκευαστής. Θα βάλω και τη βάση μου, θα το κουνήσω και θα το αφήσω στην άκρη να οριμάσει. Ή θα ψάξω να βρω μια συνταγή, θα την τροποποιήσω λίγο. Ή θα φτιάξω εγώ μια συνταγή, ότι ξέρεις, θα πάρω 2-3 αρωματάκια, θα υπολογίσω εγώ περίπου πώς θα θέλω στο κεφάλι μου το ποσοστό. Θα τα μετρήσω, θα τα ρίξω, θα ρίξω και τη βάση μου, θα τα κουνήσω, θα τα αφήσω στην άκρη να οριμάσουν. Αυτό τα διάφορα που αναφέρει και ο οδηγός, γιατί υπάρχει ένας πάρα μα πάρα πολύ καλός οδηγός στο γκρουπάκι Vape Alchemist, που λέει τα πάντα, είναι 100 και σελίδες, ότι όποιος θέλει να ασχοληθεί με το DIY και να φτιάχνει, με το DIY, συγγνώμη, και να φτιάχνει τρελά πράγματα και να φτιάχνει πάρα μα πάρα πολύ δυνατά υγράκια, καλό είναι να ασχοληθεί και να διαβάσει αυτόν τον οδηγό. Ό,τι απορία έχετε, ρωτάτε στο group Vape Alchemist και σίγουρα υπάρχει κάποιος που θα απαντήσει. Αυτός που βλέπω να απαντάει συνέχεια μα συνέχεια σε κάθε post που υπάρχει και πραγματικά συγχαρητήρια και μπράβο του γι' αυτό είναι ο Νίκος Σαρακινίδης. Όπου Νικόλα, περιμένω, είχες πει στο live του Λαζάρου ότι δοκιμάζει μια συνταγούλα με σίσα και τέτοια. Τύπου ναργιλέ, περιμένω πάρα μα πάρα πολύ και με μεγάλη υπομονή να βγάλεις μια τέτοια συνταγή. Δυστυχώς, παιδιά, δεν έχουμε όλες τις γνώσεις πάνω στο άτμισμα. Ούτε εγώ τις έχω όλες τις γνώσεις πάνω στο άτμισμα. Κάθε μέρα διαβάζω πράγματα, μαθαίνω πράγματα. Το να γράφει κάποιος που έχει μια απορία σε κάποιο group και να θέλει ο άλλος να τον βοηθήσει, είναι πραγματικά πολύ ωραίο πράγμα. Και το λέω αυτό γιατί ζούμε σε εποχές, δυστυχώς, που δεν υπάρχει βοήθεια από άλλους. Κάποιος θα βοηθήσει κάποιον άλλον άνθρωπο, άμα έχει κάποιο συμφέρον από αυτό. Μπράβο στα άτομα, και το βλέπω αυτό στο άτμισμα πολύ, ότι πολλοί βοηθάνε άλλους ατμιστές χωρίς να περιμένουν κάποια ανταπόδοση, χωρίς να πούνε ότι έχω κάποιο συμφέρον από αυτό. Μακάρι από αυτή τη βοήθεια ένας ατμιστής να βοηθάει άλλον ατμιστή, να το δούνε και οι από πάνω και να πούνε έτσι πρέπει να είναι οι κοινωνίες. Αυτό το αναφέρω επίσης, είναι μια μερίδα στο χώρο των ατμιστών, δεν είναι όλοι δυστυχώς. Μακάρι να γίνει, να είμαστε όλοι έτσι. Όταν είναι πολύ ωραίο να θέλει ένας να βοηθήσει κάποιον άλλον, αλλά να τον βοηθάει και να λέει σωστά πράγματα,
άμα ας πούμε άλλος δεν έχει κάποια γνώση στο DIY ή έχει μια βασική γνώση, παίρνω τη βάση μου, παίρνω το άρωμα blue μέσα, ρίχνω τη βάση, το κουνάω, το αφήνω στην άκρη να οριμάσει και ο άλλος έχει βάλει μέσα διάφορα και τα διάφορα additives που υπάρχουν να ρίξει μέσα, σουκραλόζει και διάφορα τα άλλα και θέλει να αφήσει το υγρό, θέλει να πετύχει το layering, να ρωτήσει διάφορες ερωτήσεις και ο άλλος δεν ξέρει και απαντάει ό,τι να είναι, ενώ από πάνω έχει απαντήσει κάποιος που έχει πάρα μα πάρα πολλές γνώσεις πάνω στο DIY. Και στην προκειμένη περίπτωση αυτό το είδα σε ένα post που σχολίασε ο Νίκος Σαρακενίδης, πάλι κοπράκι, δεν είναι προσωπικό, γιατί να απαντήσεις κάτι εφόσον, εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να μην έχεις τη γνώση, θέλεις να απαντήσεις, ψάξ' το λίγο. Έχει δώσει πάνω κάποιος ειδικός πάνω σε αυτό το χώρο την απάντησή του και εσύ πας να βγάλεις λάθος με την απάντησή σου, άθελά σου μάλλον να βγάλεις λάθος αυτό που σου είχε απαντήσει ο ειδικός πάνω σε αυτό το χώρο. Πολύ κακό αυτό. Γιατί έτσι σιγά σιγά αυτό το post δεν θα το ακολουθήσει μόνο αυτός που έγραψε το post, ενδεχομένως να το ακολουθήσουν κι άλλοι 30. Να δώσουν τα όμορφα λεφτάκια τους, να πάρουν τα υλικά αυτά, να φτιάξουν αυτό το υγρό, αλλά αφού δουν στο post ότι ξέρεις, αυτός λέει πέταμα, θα το πετάξω και πάει έτσι τζάμπα όσα λεφτάκια να έχει δώσει ο άλλος. Και 5 και 10 και 20 ευρώ να έχει δώσει, τη σήμερα ημέρα αυτά είναι λεφτά. Αυτό πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό το είδα σε group, ναι, σε group με DIY, στο Vape πάλι και εμείς το είδα. Δεν θυμάμαι ακριβώς να αναφέρω ότι ήταν το post και δεν έχει κάποια σημασία τώρα. Εννοείται ότι αυτά που λέω και θα το ξαναπώ όπως και το ξαναείπα πριν λίγο και το έχω πει και σε άλλα πολλά βίντεο, ότι είναι η προσωπική μου γνώμη. Δεν θέλω ούτε να κράξω κανέναν ούτε να προσβάλλω κανέναν, απλά σχολιάζω αυτά που βλέπω και λέω τη γνώμη μου πάνω σε αυτά. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει ο χρόνος να κάθομαι σε ό,τι πώς τέτοιο βλέπω να κάθομαι να σχολιάζω. Θα πρέπει να ασχολούμαι πραγματικά μόνο αυτό από τη στιγμή που ξυπνάω μέχρι τη στιγμή που θα πέσει το βράδυ για ύπνο. Α, τώρα που μου ήρθε πάνω στο Skyline. Επειδή το γκλόνο του Skyline το δοκιμάζω τώρα, είμαι στην 2,5 μέρες στην ουσία, ούτε καν τρίτη μέρα. Επειδή πρώτα είχα δοκιμάσει το γνήσιο το Skyline γύρω στις 2 με 3 εβδομάδες μετά που είχε κυκλοφορήσει. Καμία σχέση. Και για κάποιους που έχουν πει ότι τον φτάνει, δεν τον φτάνει. Δεν γίνεται ένας ατμοποιητής που κοστίζει 175 ευρώ να είναι ίδιος περίπου με τον κλόνο των 20 ευρώ. Είναι αυτό που θα πω μόνο γι' αυτό είναι ότι είναι ένας καλός RTA. Αυτό είναι ανάλογα και με τα γούστα του καθενός. Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα την τάπα με τις τρεις μικρές τρυπούλες που είναι για να παίξει full MTL. Εννοείται ότι θα δοκιμαστεί για να έχω ολοκληρωμένη άποψη για τον ατμοποιητή. Αν και τώρα από ό,τι βλέπω με HiVG που έχω μέσα, μια χαρά γίνεται η τροφοδοσία, μπουρμπουλήθηκε συνέχεια. Χθες δεν ξέρω γιατί έφαγα καμένο. Μάλλον επειδή όταν έφαγα καμένο, κάτι 2-3 λεπτάκια πιο πριν, τα είχε πάρει ο τηλέμαχος. Μου είχε πάρει το τσιγάρο και κάτι τράβηξε ο τηλέμαχος. Και γενικά ο τηλέμαχος, ναι, ξέρω τηλέμαχη ότι το βλέπεις και στο λέω και από εδώ. Ρουφάει σαν να μην υπάρχει αύριο. Είτε τσιγαρίσιος είτε πνευμονικός, δίνει πόνο. Μάλλον παίζει να έγινε και αυτό. No offense, τηλέμαχε. Λίγο να προσέχουμε
Αλλά αυτό το έχω ξαναπεί και σε άλλο βίντεο, ότι είναι στην ευχέρεια του κάθε group τι θέλει να κάνει. Σε group σχετικό με το άτμισμα, ανεβαίνουν πράγματα σχετικά με το άτμισμα. Σε group σχετικό με το στοίχημα, θα ανεβαίνουν posts σχετικά με το στοίχημα. Και ούτω καθεξής. Δεν γίνεται, ας πούμε, σε group σχετικά με το άτμισμα να ανεβάζω πράγματα σχετικά με το ποδόσφαιρο και το στοίχημα, για παράδειγμα. Δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Εντάξει, αυτό θα το ξαναπώ, αν και το είπα πριν λίγα δευτερόλεπτα, ότι είναι στην ευχέρεια των διαχειριστών του κάθε group. Α, κάτι άλλο που βλέπω. Ανεβάζει ο άλλος ένα post να πάρει κάποιες γνώμες για κάποιο μηχάνημα, για κάποιο μοντάκι, για κάποιον ατμοποιητή. Δεν θέλω να αναφέρω για ποιο μηχάνημα το έχω δει αυτό σε πάρα μα πάρα πολλά post, ούτε για ποιον ατμοποιητή. Ανεβάζω για παράδειγμα φωτογραφία αυτό εδώ πέρα το σετάκι. Το πίκο με το skyline, τον κλόνο από την GoPro Vape. Και να πω, παιδιά, το πήρα, το έχω μία εβδομάδα, δώστε, πείτε μου μία γνώμη. Εντάξει, αυτό εν μέρει είναι λάθος, γιατί, ρε αδερφέ, από τη στιγμή που το πήρες, άμα σου σχολιάσουν 100 άτομα και 98 σου πούνε τα χειρότερα γι' αυτό, δυστυχώς την έκανες στην αγορά. Καλό είναι να ρωτάμε από πριν. Αυτό είναι καλό να ρωτάμε από πριν, για να μην πετάξουμε έτσι τζάμπα τα λεφτά μας. Μην θέλουμε κάτι άλλο, μια άλλη απόδοση, πάρουμε κάτι άλλο, ξενερώσουμε και δώσαμε κάποια λεφτά, να δώσουμε και άλλα για να πάρουμε τελικά το μηχάνημα που θέλουμε. Αν και μπορούμε να το βάλουμε και σε κάποια αγγελία αυτό, να το πουλήσουμε. Αλλά, okay, μπορεί να μην πουληθεί. Δεν το ξέρουμε αυτό. Να μου γράψει ο άλλος, να ανεβάσω αυτό, ας πούμε, να ζητήσω μια γνώμη γι' αυτό και να μου πει, πολύ ωραίο το μοντάκι, το έχω κι εγώ. Τι θα πει το έχω κι εγώ. Δεν βοηθάς τον άλλον έτσι. Θέλεις να πεις, πολύ καλό, το έχω κι εγώ, κόμμα, και να συνεχίζεις να λες θετικά και αρνητικά. Ναι, τότε ναι, αλλά να λες ένα, το έχω κι εγώ, ή πολύ ωραίο στο skyline ο κλόνος από την GoPro Vape, τον έχω κι εγώ. Δεν μου λέει κάτι. Όπως επίσης, λίγο προσοχή τι στείνουμε πάνω στους ατμοποιητές μας και γενικά τι στήσιμο θα παίξουμε σε κάποιον ατμοποιητή στο μοντάκι που θα χρησιμοποιήσουμε. Εάν το μοντάκι μας είναι μονομπάταρο, δεν θα το ζωήσουμε με στήσιμο και να ξεζουμίσουμε την μπαταρία μας. Άμα έχουμε και μονομπάταρο και διμπάταρο και ζωρίζουμε το μονομπάταρο, τότε πραγματικά πρέπει λίγο να ψάξουμε, να βρούμε, να διαβάσουμε για στισίματα, για αμπέρ, για μπαταρίες που δίνουν, το συγκεκριμένα στισίματα, πόσα αμπέρ θέλουν από μπαταρίες. Να το κοιτάμε λίγο αυτό. Κρίμα είναι να έχουμε πρόβλημα στο μοντάκι μας και γενικά να γίνει κάποια στραβή με την μπαταρία μας. Ή πολύ κρίμα. Άλλο που παίζει πολύ στην επικαιρότητα, όταν λέμε παίζει στην επικαιρότητα, παίζει καιρό τώρα. Έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν πολύ τα μοντάκια, τα squonk. Γενικά ατμοποιητές βγαίνουν με πινάκι για squonk, για BFP εννοώ. Αυτό που μου έχει κάτσει, αυτό που είδα και μου άρεσε από την αρχή ήταν το Athena. Πολύ ωραίο μοντάκι, πραγματικά, μηχανικό. Επίσης το άλλο που μου άρεσε, μηχανικό squonk πάλι, το Pulse. Αυτό που με ξενέρωσε όμως είναι ότι βγάζει και καπάκια με διάφορα χρώματα, αλλά δεν μου βγάζει βυσσινή, που εγώ θέλω βυσσινή. Μάλλον κάποια στιγμή θα το τσιμπήσω το Pulse. Γενικά θέλω να δοκιμάσω κάποιο squonk. Αν και είναι λίγο, έχει αρκετό καιρό που έχει βγει, το Wraith από την Council of Vapor μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί είχα και το Mini Vault από την Council of Vapor, αλλά το έχω δώσει. Μ' άρεσε γενικά αυτό το τύπου ανθρακονήματα πάνω, ήταν πολύ ωραίο. Αν και το πλαστικό στο χρώμα, πλαστικό, τι ήταν το υλικό, που ήταν κάπως
rubber, ότι έφυγε κομμάτι χρώμα και φαινόταν από κάτω το SS, τι ήτανε, το υλικό. Αυτό φοβάμαι για το Wraith μόνο. Το VT Inbox DNA πλακέτα αγαπημένο. Όπως επίσης το θυμήθηκα αυτό που... Για αυτό που ήθελα... Αυτό που ήθελα να αναφέρω στο συγκεκριμένο vlog. Είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ κρίμα να δίνουμε αρκετά λεφτά για κάποια μοντάκια που είναι καλά μοντάκια με πολύ καλή πλακέτα. Ενώ καλά μοντάκια σχετικά με την πλακέτα. Όλα τα μοντάκια είναι καλά ανάλογα με την ανάλογα με τη χρήση που τα θέλουμε. Για παράδειγμα, είναι κρίμα να δώσει ο άλλος 230-250 ευρώ να πάρει το G-Class και πάνω να μου βάλει ένα κλόνο των 15 ευρώ και των 20 ευρώ. Έχεις πετάξει τα ωραία σου λεφτά, έχεις πάρει ένα τούμπανο μοντάκι, ένα high-end μοντάκι για προσωπική μου γνώμη, γιατί αυτό το μοντάκι δυστυχώς δεν είναι για όλους. Είναι ακριβό. Είδα το άλλο να έχει ο άλλος μοντάκι DNA και να μου έχει πάνω κλόνο. Ή να μην έχει κλόνο, να έχει, ο άλλος έχει το, πώς λέγεται, της H-Cigar, το χοντροκομμένο που μου φαίνεται σαν ξυριστική. Έλα. Κόλλησα τώρα. Το VT250, όχι. VT250 λέγεται. Δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή το όνομα. Το DNA που θα πεταχτεί φωτογραφία εδώ πέρα να το δείτε. Γιατί δεν μου έρχεται τώρα το όνομα. Δείτε εδώ πάνω τη φωτογραφία να το καταλάβετε ποιο εννοώ. Έδωσε 150-180 ευρώ για το τριμπάταρο. Συν για τις μπαταρίες του βγήκε κοντά στα 2-2.10. Και μου πήρε από πάνω τον Frostwind με 30 ευρώ. Γιατί ρε φίλε. Αδικείς έτσι για γνώμη μου, αδικείς το μοντάκι έτσι. Θέλεις να πάρεις κάποιο μοντάκι σε αυτά τα λεφτά με αυτή την πλακέτα, να έχεις μια τούμπανο, μια πολύ καλή πλακέτα, πάρε και έναν καλό ατμοποιητή. Ξέρω, είναι δύσκολες εποχές, υπάρχουν ατμοποιητές που κοστίζουν αρκετά, κάνε ένα κουμπαράκι εκεί που είναι να το πάρει σε μία εβδομάδα, πάρ' τον σε 2 μήνες. Αλλά σε 2 μήνες που θα πάρεις έναν καλό ατμοποιητή, έναν high-end ατμοποιητή ας πούμε, με 100 και 130 και 150 ευρώ, βάλ' τον πάνω σε τέτοιο μοντάκι που έχεις δώσει πολλά λεφτά για αυτό το μοντάκι και φτιάξε μια τέλεια σετάρα. Γιατί πραγματικά μετά θα είναι σετάρα. Αυτά. Ό,τι βλέπω έχει τραβήξει και αρκετά το βιντεάκι. Ήταν αρκετά τα πραγματάκια. Προσπαθώ να καταφέρω και θα τα καταφέρω να ανέβω στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη 18-19 Νοέμβρη. Θα έχω μαζί την action κάμερα και θα υπάρχει βιντεάκι, που αυτό το βιντεάκι θα είναι και πολύ ώρα και θα πάρει και ώρα στο upload. Θα τραβήξω, θα έχω σίγουρα 2 κάρτες μαζί να τραβήξω όσο πιο πολύ γίνεται. Θα προσπαθήσω το βιντεάκι να είναι κοντά στην ώρα. Θα υπάρχουν να δείτε τι έγινε στην έκθεση για όσους δεν ήτανε. Να δείτε κομμάτια της έκθεσης, τι παίχτηκε στην έκθεση, θα μιλήσω με άτομα, θα έχουμε συζητήσει για κάποια θέματα με άτομα, ειδικά για κάποιους κλάδους που θα είναι πάνω στην έκθεση. Δεν λέω κάτι παραπάνω, θα τα δείτε όλα σε εκείνο το βλογκάκι. Αυτά. Για να κλείσω το βιντεάκι, άμα δεν σας αρέσει κάτι από το και θέλετε να πατήσετε dislike, πατήστε dislike. Αλλά γράψτε μου κάτω σε σχόλιο ή στείλτε ένα μήνυμα στη σελίδα στο Facebook, που το link θα είναι στην περιγραφή, το ξαναλέω, για να το διορθώσω.
Αυτό, ό,τι θέλετε γράφετε κάτω στα σχόλια, στέλνετε μήνυμα σε σελίδα στο Facebook να ρωτήσετε. Ένα like βοηθάει, ένα subscribe βοηθάει επίσης, γιατί ανεβαίνουν οι subscribers. Θα έρθουν κληρώσεις όσο ανεβαίνουν οι subscribers, καλύτερες κληρώσεις. Θα είναι πιο εύκολο να έρχονται περισσότερα πράγματα για review να βλέπετε κι εσείς. Και ένα share άμα θέλετε. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.